Το βασικό ζήτημα που έθεσε ο νέος υπουργός ήταν λοιπόν η κοινή αγροτική πολιτική. Βέβαια δεν είναι το μόνο που απασχολεί τους αγρότες, αλλά είναι ένα σημαντικό εργαλείο για την χρηματοδότηση για την ελληνική γεωργία. Ένα μεγάλο κομμάτι της είναι η κοινή αγροτική πολιτική. Πάνω σε αυτό λοιπόν να σας θυμίσω ότι ήταν ο Έλληνας Πρωθυπουργός ο Αλέξης Τσίπρας όταν το Δεκέμβρη του 2018 είχε θέσει στο υψηλότερο επίπεδο, δηλαδή στη Σύνοδο Αρχηγών, το θέμα της επαρκούς χρηματοδότησης της κοινής αγροτικής πολιτικής και μάλιστα μπροστά στον κίνδυνο της μείωσης της χρηματοδότησης λόγω Brexit. Και είχε πει ο τότε Πρωθυπουργός, ο Αλέξης Τσίπρας, ότι θα πρέπει να βρεθούν πόροι και μάλιστα πρότεινε τρόπους, πρότεινε πηγές για να έχουμε επαρκή χρηματοδότηση για τη νέα ΚΑΠ. Άρα το στίχημα της επόμενης μέρας και το μεγάλο βάρος για τη νέα πολιτική ηγεσία τόσο του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης όσο και της χώρας είναι πια να εξασφαλίσει αυτό, να εξασφαλίσει την επαρκή χρηματοδότηση της καινούργιας ΚΑΠ. Όπως είπα και χτες στην τελετή παράδοση παραλαβή στο Υπουργείο, από το 2000 και μετά έχουμε μια συνεχόμενη μείωση των ποσών για την κοινή αγροτική πολιτική. Τόσο σε επίπεδο ποσοστού όσο και σε απόλυτους αριθμούς. Από το 2000 και μετά, ακόμα και το 2014. Συνολικά είμαι διαφορές. Μισό. Μιας που το λέμε έτσι, αφήστε με πότε να σας κάνω και εκείνες τις παρεμβάσεις για να το καταλαβαίνουμε. Όταν λέτε επαρκής εξασφάλιση της νέας ΚΑΠ ή αυτό το οποίο είναι που ζητείτε, εσείς εδώ μιλάτε και για τους βόρειους και για τους νότιους και για τους νότιους και για τους βόρειους, γιατί ξέρουμε και το παιχνίδι που παίζουν οι Βόρειοι και έχει καταγγελθεί 1 εκατομμύριο φορές. Σωστά. Μιλάμε για τη συνολική χρηματοδότηση πρώτα της κοινής αγροτικής πολιτικής για όλη την Ευρώπη, Βόρειους και Νότιους, τη συνολική, να μην έχουμε μείωση δηλαδή του συνολικού ποσού που θα διατεθεί για την αγροτική πολιτική σε ολόκληρη την Ευρώπη, πρώτον, και δεύτερον, το δεύτερο κομμάτι είναι η εσωτερική κατανομή. Να μην έχουμε δηλαδή διαφορά, να μην έχουμε μεταξύ όχι τόσο Βόρειων και Νότιων όσο παλιών και νέων χωρών διαφορά. Η χώρα μας ως παλιά χώρα και ως χώρα η οποία έχει μικρές εκμεταλλεύσεις κινδυνεύει να, παρόλο που μπορούν να διατηρηθούν οι πόροι, να έχουμε απώλεια πόρων προς χώρες που έχουν μικρότερη στρεμματική ενίσχυση. Η πολιτική που ακολουθήσαμε μέχρι τώρα, εγώ στο Υπουργείο φέροντας την ευθύνη της διαπραγμάτευσης για την ΚΑΠ μέχρι τώρα, στρέψαμε την κουβέντα και δημιουργήσαμε συμμαχίες για την επαρκή χρηματοδότηση των μικρών και μεσαίων εκμεταλλεύσεων που είναι η πλειονότητα στη χώρα από τη στρεματική, από την αναστρέμα ενίσχυση. Αυτό ήταν ένα σοβαρό επιχείρημα που βρήκαμε συμμάχους και το επισήμανα στον κύριο Βορύδη ότι κατά τη γνώμη μου αυτή η πολιτική, η στρατηγική που ακολουθήσαμε να ενισχύσουμε, να στρέψουμε τη συζήτηση προς τις μικρές και μεσαίες εκμεταλλεύσεις αντί την αναστρέμα, τη συζήτηση της ενίσχυσης αναστρέμα, ήταν αυτό που μπορούσε να σώσει τη χώρα. Ποιοι ήταν οι σύμμαχοι αυτοί? Αυτοί οι σύμμαχοι ήταν όλες οι χώρες του Νότου, αλλά και πολλές από τις νέες χώρες, οι οποίες και αυτές την πλειονότητά τους έχουν μικρές και μεσαίες εκμεταλλεύσεις. Αντίπαλοι, αν θέλετε, ή μάλλον χώρες που δεν συμμερίζονταν αυτή την άποψη, ήταν περισσότερο οι βόρειες χώρες και οι χώρες με πολύ μεγάλες εκμεταλλεύσεις, με αν θέλετε τσιφλίκια μεγάλα που δεν είναι στη λογική και στην πραγματικότητα της χώρας μας. Ούτε στην πραγματικότητα, δηλαδή δεν έχουμε τέτοιες εκμεταλλεύσεις εμείς, αλλά ούτε και στη λογική, γιατί δεν μπορούμε να δημιουργήσουμε τέτοιου είδους εκμεταλλεύσεις. Ωραία, ας κρατήσουμε αυτό. Αυτό λοιπόν το είχε θέσει ο Πρωθυπουργός ήδη από το Δεκέμβριο του 2018 και είχε προτείνει και συγκεκριμένους τρόπους που μπορούν να αντισταθμίσουν τις απώλειες από πιθανό από το Brexit ή από τη μείωση προς άλλες πηγές. Δώστε μας ενδεικτικά μια-δυο προτάσεις. Ναι. Αυτό που είχε πει ο Αλέξης Τσίπρας ήταν ο φόρος πάνω στις ηλεκτρονικές συναλλαγές, μία μορφή, και διάφορες άλλες μορφές έμεσων φόρων που τα έσοδα από αυτές, όπως το διαδίκτυο, να κατευθυνθούν στην αγροτική πολιτική στοχευμένα και συγκεκριμένα.
Άρα λοιπόν είναι το μεγάλο, αν θέλετε, διακύβευμα για τη νέα πολιτική ηγεσία, που και εκεί θα κριθεί ο τρόπος που θα λειτουργήσει, οι συμμαχίες που θα κάνει και το τι θα καταφέρει πάνω σε αυτό το επίπεδο. Δηλαδή το να μην μειωθεί ο συνολικός προϋπολογισμός για τη Γεωργία σε ολόκληρη την Ευρώπη και ιδιαίτερα στη χώρα μας. Νομίζω ότι υπάρχουν και άλλες εκκρεμότητες. Βέβαια, το μεγάλο ζητούμενο είναι αυτό, ότι έχει να κάνει με την διαπραγμάτευση αυτή. Και το μεγάλο ζητούμενο, αν μου επιτρέπετε, είναι η προστασία του εισοδήματος του αγρότη. Η απερχόμενη πολιτική ηγεσία του Υπουργείου και η πολιτική ηγεσία της χώρας είχε εξασφαλίσει τριών ειδών αφορολόγητα για τους αγρότες και είχε εξασφαλίσει την προστασία των επιδοτήσεων από τους συμψηφισμούς και τις κατασχέσεις. Αυτό, μην ξεχνάτε, ήταν μια πρόταση που είχε φέρει μέσα στην Ελληνική Βουλή ο κ. Μητσοτάκης για συμψηφισμούς των επιδοτήσεων με τα χρέη προς το δημόσιο. Ελπίζουμε να έχει αναθεωρήσει τώρα πια και να μην καταργήσει τον νόμο που περάσαμε μόλις πρόσφατα τα Χριστούγεννα για την προστασία από τις κατασχέσεις των επιδοτήσεων των αγροτών. Σε επιμέρους θέματα που έχουν να κάνουν με τον... Σε αυτό μία πρόταση, να ξέρετε και ο ελληνικός λαός να ξέρει ότι τα κεκτημένα για τον αγρότη που κατακτήθηκαν με κόπους και απέναντι και στους σταθμούς, απέναντι και στην αντιπολίτευση, τα θετικά που έχουν προκύψει για τον αγρότη εμείς θα τα υπερασπιστούμε με κάθε τρόπο. Λοιπόν, επιμένω στα επιμέρους θέματα που αφορούν τον παραγωγικό κόσμο της Κρήτης, που είναι ο αγρότης, που είναι ο κτηνοτρόφος, που είναι ο αλιέας, που είναι ο μελισσοκόμος. Για δώστε μου, σας παρακαλώ πάρα πολύ, τις εκκρεμότητες που υπάρχουν, διότι είχατε συνεχώς επαφές με τα στελέχη, τα αγροτικά στελέχη εδώ της Κρήτης, και είχαν δρομολογηθεί πράγματα. Πείτε μου τι έχετε αφήσει ως εκκρεμότητες, πείτε μας. Ξέρετε ότι με τους αγρότες της Κρήτης είχαμε πολύ τακτική και ουσιαστική επικοινωνία. Αυτό που έχουμε αφήσει σαν εκκρεμότητα είναι το πρώτο. Εξετάζουμε, έχουμε δώσει ήδη στις υπηρεσίες, εξετάζουν την χορήγηση μιας έκτακτης οικονομικής ενίσχυσης για την ντομάτα, για την προσβολή της από το έντομο τούτα τσολούτα. Έχουμε δώσει ήδη στις υπηρεσίες και το επεξεργάζονται. Ελπίζω η νέα πολιτική ηγεσία να πάρει τα συμπεράσματα των υπηρεσιών και του ΕΛΓΑ για το ποσοστό ζημίας και να προχωρήσει να υλοποιήσει την απαραίτητη στήριξη προς τους παραγωγούς ντομάτων. Με τους παραγωγούς, βέβαια, από την άλλη της Κρήτης, να διαμαρτύρονται, διαμαρτυρήθηκαν και σε εσάς, αν δεν κάνω λάθος, διότι μέσα στο συγκεκριμένο πρόγραμμα είχαν ενταχθεί αγρότες ή τοματοπαραγωγή από άλλες περιοχές της χώρας και όχι η Κρητική, έτσι. Όχι. Δεν ισχύει αυτό. Όχι, δεν είχαν ενταχθεί πουθενά σε καμία άλλη περιοχή της χώρας τοματοπαραγωγή για την τούτα. Είχαμε το αντίθετο, μάλιστα, στην Κρήτη είχαν δοθεί δύο φορές έκτακτες οικονομικές ενισχύσεις στους κτηνοτρόφους. Η μία ήταν η γενική ενίσχυση που είχε δοθεί σε όλους τους κτηνοτρόφους στην Ελλάδα, και η άλλη ήταν μετά τις θεομηνίες που είχαμε τον χειμώνα και είχε δοθεί ένα ποσό 9 εκατομμυρίων για τους κτηνοτρόφους της Κρήτης. Ωραία, συνεχίστε. Επιπλέον σαν έκτακτη οικονομική ενίσχυση. Χορήγηση λοιπόν έκτακτης ενίσχυσης για τους τοματοπαραγωγούς. Να. Ακριβώς. Είναι αυτό που ήδη ξεκίνησε στη δική μας πολιτική ηγεσία. Ελπίζουμε να προχωρήσει με την επόμενη. Δεύτερη εκκρεμότητα είναι το θέμα της αλιείας. Το θέμα της αλιείας είναι η επαγγελματικότητα των αλιεών. Είναι κάτι που συζητούσαμε με πολλούς αλιευτικούς συλλόγους για τον καθορισμό πάλι, την επαναφορά πάλι της επαγγελματικότητας του αλιέα. Δηλαδή να ξέρει ο αλιέας ότι είναι διαφορετικό πράγμα ο επαγγελματίας από τον ερασιτέχνη. Με όλα τα ωφέλη που έχει και πρέπει να έχει ο επαγγελματίας που ζει από το εισόδημα που του φέρνει το κύριο του επάγγελμα, που είναι το ψάρεμα. Μια άλλη εκκρεμότητα που είχαμε και πάλι αφορά την Κρήτη έχει να κάνει με το νέο νομοσχέδιο που είχαμε έτοιμο και θα το προχωρούσαμε για το νέο θεσμικό πλαίσιο στη δακοκτονία. Η δακοκτονία, όπως ξέρετε, βασίζεται σε νομικά νομοθετικά διατάγματα, βασιλικά διατάγματα μάλιστα του 1953, είναι ο βασικός κορμός, με όλα τα μπαλώματα που έγιναν στην πορεία. Είχαμε έτοιμο και θα προωθούσαμε προς πρίφηση στη Βουλή ένα καινούριο θεσμικό πλαίσιο για τη δακοκτονία,
ένα σύγχρονο θεσμικό πλαίσιο που θα έβγαζε όλες τις γραφειοκρατικές, τα γραφειοκρατικά εμπόδια που υπάρχουν για την εκτέλεση του έργου της δακοκτονίας. Ήδη φέτο. Υπό την ομπρέλα πάντα του Υπουργείου, θέλετε να πείτε, έτσι. Φυσικά, τώρα πια το επισπεύδον φορέας θα είναι το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και κανένας άλλος. Γιατί μέχρι τώρα υπάρχει και εμπλοκή του Υπουργείου Εσωτερικών με τις περιφέρειες, υπάρχει ένας... Και με την αρμοδιότητα πάντα στο Υπουργείο ή ανάληψη αρμοδιότητας διαχείριση από τις περιφέρειες. Οι περιφέρειες θα εκτελούν μόνο το έργο. Εκτέλεση μόνο, μάλιστα. Όλο το άλλο, η χρηματοδότηση, ο σχεδιασμός, η εποπτεία, τα φάρμακα, οι διαγωνισμοί, όλα αυτά θα γίνονται από το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης. Σύμφωνα με το σχέδιο νόμου που είχαμε έτοιμο. Και ήδη φέτο, όπως γνωρίζετε καλά και το γνωρίζουν και οι περιφέρειες αλλά και οι αγρότες, είμαστε κατά 4 μήνες νωρίτερα από οποτεδήποτε άλλοτε στην ιστορία έτοιμοι για το έργο της δακοκτονίας. Τα πάντα είναι στη θέση τους και ελπίζω ότι θα έχουμε μια καλή χρονιά. Λοιπόν, αυτές είναι λοιπόν οι τρεις βασικές εκκρεμότητες που υπάρχουν αυτή την ώρα. Ακριβώς. Οι τρεις βασικές εκκρεμότητες που αφορούν κυρίως την Κρήτη. Βέβαια, υπήρχαν κι άλλες εκκρεμότητες που θα προχωρούσαμε νομοθετικά το επόμενο διάστημα, όπως είναι οι συνεταιρισμοί και κυρίως οι παλιοί συνεταιρισμοί που και στην Κρήτη γνωρίζετε ότι είχαμε κατά το παρελθόν πολύ μεγάλους, σπουδαίους και οικονομικά ανθυρούς. Ήταν το πρώτο το οποίο είχατε βάλει όταν αναλάβατε τα καθήκοντά σας. Ήταν το πρώτο πράγμα για το οποίο μέσα από το πλαίσιο της ίδιας εκπομπής είχαμε συζητήσει. Πολύ πριν ότι αυτό το οποίο έπρεπε να γίνει είναι η αναδιάρθρωση, ένα νέο νομοσχέδιο σε ό,τι έχει να κάνει με τα συνεταιριστικά σχήματα. Ακριβώς. Αυτό το νομοσχέδιο λοιπόν είναι γεγονός ότι και εμάς μας πήρε αρκετό χρόνο να ετοιμαστεί, να οριμάσει, αλλά χωρίς να είναι δικαιολογία αυτό, είχαμε να λύσουμε πάρα πολλά διαχειριστικά ζητήματα που οι αγρότες ξέρουν πολύ καλά ότι είχαμε άλλες προτεραιότητες που έκαιγαν, που ήταν άμεσες. Προχωρήσαμε λοιπόν σε άμεση επίλυση προβλημάτων που ταλάνιζαν πάρα πολλά χρόνια τους αγρότες. Επιλύσαμε αυτά και αφήσαμε για πιο μετά το πιο οραματικό, το πιο μεγάλο, το πιο σπουδαίο έργο. Δυστυχώς ήρθαν εξελίξεις που δεν προλάβαμε, αλλά σε κάθε περίπτωση δεν τελειώνει η ζωή εδώ. Θα παρακολουθούμε στενά το έργο του Υπουργείου, θα είμαστε σε μεγαλύτερη όσμωση σαν αντιμετώπιση, σαν αντιπολίτευση με τους αγρότες, σε μεγαλύτερη επαφή μαζί τους και θα προωθούμε είτε με τη μορφή νομοσχεδίων που έχει δικαίωμα να καταθέσει αντιπολίτευση, είτε με τη μορφή τροπολογιών, είτε με οτιδήποτε, με οποιοδήποτε τρόπο μπορούμε να είμαστε ενεργοί και θα είμαστε ενεργοί προς όφελος των αγροτών. Μάλιστα. Λοιπόν, αυτές είναι οι εκκρεμότητες για να ξέρουμε τι έχουμε μπροστά μας, τι έχετε αφήσει πίσω. Λοιπόν, θέλω να σας ευχαριστήσω για την κουβέντα. Θα τα λέμε συχνά, κυρία Ραγωβίτη. Θα τα λέμε συχνά και θα τα λέμε περισσότερο τώρα με πιο, αν θέλετε, άνεση χρόνου και με τους αγρότες της Κρήτης, γιατί θεωρώ ότι από εδώ και πέρα ξεκινάει μια άλλη περίοδος ανασυγκρότησης και αναδιοργάνωσης, έτσι ώστε να είμαστε πάντα έτοιμοι για την επόμενη μέρα. Λοιπόν, να σας ευχαριστήσω. Καλημέρα σας από τον 984. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Σας ευχαριστώ και να ευχαριστήσω και όλους τους ανθρώπους που εμπιστεύτηκαν και ψήφισαν το ΣΥΡΙΖΑ και στην Κρήτη. Σας ευχαριστώ πολύ.